Ολοκληρώθηκε σήμερα και η απολογία για την δεύτερη πράξη η οποία έχει παραπεμφθεί ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας. Οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι επιβλήθηκαν στον εντολέα μου ήταν της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Δεν υπήρξε επιβολή εγγυήσεως. Η πρόθεση της υπεράσπισης είναι αυτή τη στιγμή και έχει υποβληθεί και σχετικό αίτημα να συνενωθούν οι δύο δικογραφίες. Υπάρχει, καταλαβαίνετε, και μεγάλο νομικό ενδιαφέρον να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος και χρέος της υπεράσπισης ήταν να αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις των πράξεων και της υπόθεσης. Στο συγκεκριμένο στάδιο νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που, δεδομένων των συνθήκων και εννοώ των κακουργηματικών διώξεων και της περιραίουσας ατμόσφαιρας και της δημοσιότητας, αυτό επετέφθη και η αντιμετώπιση των κατηγοριών και του κατηγορουμένου δηλαδή ήταν στις διαστάσεις που έπρεπε και στο βαθμό που επιβαλόταν. Προφανώς κρίθηκε ότι δεν είναι ύποπτος ούτε φυγής, όπως τεχνιέντος διαχέονταν στην δημοσιότητα όλο αυτό το διάστημα, αλλά και ούτε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζετε καλά κι εσείς, σε 40 μέρες δικάζεται για μια παρόμοια περίπτωση βαθμού πλημελήματος. Είναι σε εξέλιξη μια προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από την εισαγγελία. Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με τους περιοριστικούς όρους που έχουν επιβληθεί, εξασφάλιζαν ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων, είναι μηδενισμένος. Αυτό έγινε δεκτό σε επίπεδο ανάκρισης και το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή μόνο των περιοριστικών όρων και να φεθεί ελεύθερος. Για τη σημερινή υπόθεση έχει επαναλάβει όλους τους νομικούς ισχυρισμούς τους οποίους έχει προτείνει από την πρώτη στιγμή, γιατί υπάρχουν τα νομικά ζητήματα που έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι μια περίπτωση που έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το 2019, οπότε και διέκοψε, όπως έχει δηλώσει κατά επανάληψη, κάθε τέτοια δραστηριότητα, ήταν σε κάποιο site που δεν υπήρχε, που είχε πάρα πολλά χρόνια να χρησιμοποιήσει. Ποιος εκ τούτου, εκ παραδρομής, δεν κατάφερε να το, δεν θυμήθηκε να το κατεβάσει. Άλλωστε, όπως είπα και χθες, και είναι και η πάγια θέση του, εάν γνώριζε ότι υπάρχει οτιδήποτε άλλο αναρτημένο, δεν θα παραδίδονταν στις αρχές πριν τα κατεβάσει. Θα προτιμούσε να καθυστερήσει ακόμα και την εμφάνισή του ή ακόμα και αν χρειαζόταν την οποιαδήποτε παρουσία του στις αρχές, προκειμένου να ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή, το οποίο είναι κάτι το οποίο θεωρεί ότι εκ παραδρομής και μόνο παρέμεινε σε κάποιο site που ήταν, όπως πίστευε, σε αφυσία. Είχε δημοσιοποιήσει βίντεο και από άλλες φίλες του? Όχι, αυτή τη στιγμή από το 19 δεν έχει δημοσιοποιήσει τίποτα άλλο και έχει προσπαθήσει να κατεβάσει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή χρονιά.